Τώρα, στη Γαλλία, στην πόλη Λαγκράν Μότ, εκεί είχαμε μία ακόμη απόπειρα ε, να ε, πυρποληθεί μία φυγή στη διάρκεια του Σαμπάτ. Ε, Ευτυχώ, ε, χωρί να υπάρξουν να καταγραφούν χειρότερα, ε, τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν. Ε, ο ύποπτο, ο οποίο είναι ένα 33χρονο ε, αλ, αλγερινής υπηκότητα, έχει συλληφθεί από τι γαλλικέ αρχέ. Φυσικά και εδώ το περιστατικό αναφέρεται ω τρομοκρατική επίθεση. Το έκανε το ανέφερε εξ αρχή ε, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και ε, ολόκληρη η Υπάρχει γενικότερα ένα διάσιο. συναγερμό στην Ευρώπη εδώ και κάπω ο καιρό. Γι' αυτό ανέφερα χαρακτηριστικά στην αρχή ότι. Ο και εξ δεν εξ ήταν εξ μόνο εξ για του Ολυμπιακού Αγώνε τώρα στη Γαλλία, είναι μήνε τώρα. It's... Και επειδή έπονται και οι Παραολυμπιακοί Αγώνε, υπάρχει ένα ακόμη συναγερμό, ενισχύονται τα μέτρα ασφαλεία. Και εδώ βλέπουμε τη στιγμή που ο δράστη, φορώντα την Παλαιστινιακή, στηλιγμένο με την Παλαιστινιακή Σημαία, επιχειρεί να πυρπολίσει αυτή τη συναγωγή. Χωρί βέβαια να καταφέρει να τραυματίσει. Αριζόντα.